Έλενα Παπαρίζου είναι η δεύτερη φορά που συλλαμβάνονται από τον φωτογραφικό φακό. Αυτή τη φορά πιο χαλαρή, πιο άνετη και ακόμα πιο ερωτευμένη. Στις φωτογραφίες του Panorama Press, Έλενα και είναι μαζί στο αεροδρόμιο της Κύπρου, καθώς εκείνος τη συνόδευσε στην συναυλία που έδωσε εκεί πριν από λίγες ημέρες. Αυτές οι φωτογραφίες όμως δεν θυμίζουν σε τίποτα την πρώτη του σκηνή εμφάνιση που είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές του Σεπτέμβρη. Τότε, σε ένα μυστικό ρομαντικό δείπνο, οι δυο τους προσπαθούσαν να κρατήσουν τον έρωτά τους μακριά από όλους. Τώρα πια όμως, Έλενα και δείχνουν πιο σίγουροι και πιο άνετοι μπροστά στο φωτογραφικό φακό. Οι δυο τους απλά ντυμένοι με τισέρτ και τζιν, κοιτάζονται στα μάτια και χαμογελούν, χωρίς να κρύβουν τη σχέση τους. Όπως δεν έκρυψε την ευτυχία της η Έλενα, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι πάρα πολύ καλά και χαρούμενη. Είμαι σε μια πολύ χαρούμενη φάση της ζωής μου. Η ηρεμία που φαίνεται πια στο πρόσωπο της Έλενας Παπαρίζου οφείλεται στον άνθρωπο που μπήκε στη ζωή της πριν από 5 μήνες και έφερε και πάλι το χαμόγελο στα χείλη της, κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός ο γοητευτικός 42χρονος άντρας. Πολιτικός μηχανικός. Ένας άντρας με έντονη προσωπικότητα που από την πρώτη στιγμή που γνώρισε την Έλενα της έδωσε τη σιγουριά που χρειαζόταν. Την επιά το στήριγμά της, ο φύλακας άγγελός της. Εκείνος ήταν δίπλα της και όταν πριν από λίγες ημέρες διέριξαν το σπίτι της. Μαζί μπήκαν στο διαμέρισμά της στο Λαγονίσι όπου μένουν το τελευταίο διάστημα και παραλίγο να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές. Η Έλενα κόντεψε να καταρρεύσει μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί και την αγκάλιασε για να συνέλθει. Ο ίδιος έχει ήδη κάνει έναν γάμο. Τα τελευταία χρόνια όμως ήταν σε διάσταση με την σύζυγό του, με την οποία είχαν αποφασίσει να χωρίσουν πολύ πριν την γνωριμία του με την Έλενα. Πολλοί θεώρησαν αγκάθιση η σχέση της Έλενας με τον το διαζύγιο του που εκκρεμεί ακόμα. Όμως πριν από λίγες ημέρες έγινε και η δεύτερη συζήτηση με την πρώην σύζυγό του και όλα φαίνεται πως έχουν βρει το δρόμο τους, σύμφωνα με φιλικό τους πρόσωπο. Ήταν ο άνθρωπος που στήριξε την Έλενα και σε όσα ακολούθησαν μετά το χωρισμό της με τον Τόνι. Διακριτικός, δεν επεμβαίνει ποτέ στις αποφάσεις της, απλά την συνοδεύει στα ραντεβού της και στηρίζει την κάθε της επιλογή. Ξέρει καλά πως αυτό που χρειάζεται η Έλενα είναι να νιώσει αυτόνομη και ελεύθερη, χωρίς τίποτα να της θυμίζει το παρελθόν της. Μαύρη κάλτσα, συγγνώμη. Ναι, μου πρόσεχε το βίντεο, Αλεξάνδρα. Δεν πρόσεχα, γιατί έκανα τοποθέτηση, ξέρεις. Παντός επιστητού, έβγαζε ένα λόγο, ένα διάγγελμα. Τώρα είναι περισσότερο χρονικό διάστημα μαζί από ότι νομίζαμε. Είναι αρκετά πριν το καλοκαίρι. Πέρασε μαζί το καλοκαίρι και νομίζω ότι και έδεσε ακόμη περισσότερη σχέση του. Και έχουν φτάσει σε σημείο πια να μένουν και μαζί στο σπίτι τη στο Λαγονίσι. Είναι ένα άνθρωπο. Την έχουμε δει ότι είναι πιο ισορροπημένη η Έλενα, ότι έχει ξαναχαμογελάει, ότι ξανανιώθει έτοιμη να γυρίσει, να κάνει κάτι τέτοιο. Σαν να τσίπησε ανισόρροπη, να είναι ισόρροπη. Ναι, δηλαδή πριν να σου μεταφράσει. Να διευκρινίσουμε. Όλες οι γυναίκες δεν περνάνε περίεργα μετά από ένα χρόνο. Και δεν βρήκα παιδιά να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ας πούμε την Αλίκη την είχαμε συνδέσει με τον Δημήτρη. Την Τζέννη με τον Κώστα. Δεν την έχουμε συνδέσει την Έλενα με τον Τόνι. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Σαν έρωτα ζωή το λέω. Όχι, Σπύρο μου. Δηλαδή η ιστορία θα γράψει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν παίξω στο κινηματογράφο. Το συνδυασμό. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Έλενα Παπαρίζου, Τόνι Μαυρίδης. Δηλαδή. Τι να πω, τι να κράξω. Αυτό κράζεσαι. Παίζω συνέχεια.